Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού, Νίκος Κονοσορχάνδερς σήμερα εδώ και ένα σφινάκι επεισόδιο λόγω ημέρας Πρωτομαγιάς 2022, το οποίο αποφάσισα να το κάνω τελευταία στιγμή, δεν ήταν καν προγραμματισμένο, οπότε θεωρώ ότι μια και δεν είχα κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο κανάλι μου για αυτό που θα σας μιλήσω σήμερα, θεώρησα ότι έπρεπε να γίνει και να ρασαριστεί ας πούμε τελευταία στιγμή. Όπως καταλαβαίνετε το τίτλο, Άιργον Σένα, κάποιες αναμνήσεις και αυτός ο μεγάλος άνθρωπος, αυτός ο τεράστιος αθλητής του μηχανοκίνητου σπορ, του αθλητισμού, της Φόρμουλα 1, ο Βραζιλιάνος Άιργον Σένα. Σαφώς πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το επεισόδιο παίζει η συνεργασία του με τη Sega, κάτι το οποίο και αυτό θέλω να μιλήσω, γιατί σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος που δεν το γνωρίζει αυτό. Οπότε αρπάζω την ευκαιρία της ημέρας σήμερα, 1η Μαΐου 1994. Για πολλούς από εμάς, μικρότερους και μεγαλύτερους, ο χρόνος πάγωσε τότε. Και προσωπικά οι αναμνήσεις μου είναι πολύ έντονες, δεν θα τη ξεχάσω εκείνη την ημέρα. Είναι ένα λυπηρό γεγονός το οποίο σημάδεψε παγκοσμίως την κοινή γνώμη, τους λάτρεις των μηχανοκίνητων σπορ. Ήταν κάτι το οποίο πραγματικά το σκέφτομαι και ανατριχιάζω ας πούμε και στεναχωριέμαι. Είναι αυτές οι φορές που λες γιατί έπρεπε να γίνει αυτό. Πριν δείξω αυτό που θέλω, είναι Πρωτομαγιά λοιπόν του 1994 και συγκεκριμένα είναι Κυριακή του Πάσχα. Είμαι μαζί με ξαδέρφια και συγγενείς στο σπίτι του παππού μου σε ένα χωριό της ορεινής Αργαβίας. Έχει ήδη ψηθεί το αρνί. Έχουν έξω ήδη φάει, απλά υπάρχει το γλέντι, το κλασικό ας πούμε, που είναι τραπέζια ενωμένα, 2-3 αρνιά έξω, μεγάλο σόι κτλ. Και εμείς οι μικρότεροι είμαστε μέσα στο σαλόνι και στην τηλεόραση χαζεύοντας. Εγώ στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν είχαμε ανοιχτή την τηλεόραση. Αν θυμάμαι καλά ήταν στο κανάλι του Αντένα. Ή στο Αντένα ή στη ΣΕΤ1. Αυτό τώρα νομίζω ότι πρέπει να ήταν στη ΣΕΤ1 το κανάλι. Εγώ παίζω αυτό εδώ. Όχι συγκεκριμένα αυτό εδώ. Παίζω δανεικό που είχα πάρει για το Πάσχα εκείνο, καθώς ήμουν πρώτη γυμνασίου παιδί το 1994. Είχα πάρει δανεικό λοιπόν το F1 Race στο Game Boy. Είμαι αραγμένος στην μεγάλη πολυθρόνα της συγχωρεμένης της γιαγιάς, που καθόμουν με τα γόνατα επάνω στα πλάγια και άνοιγε η πολυθρόνα και φώναζε η γιαγιά: «Μη κάθεσαι έτσι ρε Νικολάκη, χαλάει η πολυθρόνα». Εγώ πάντα όμως έτσι καθόμουν γιατί μου άρεσε. Και έπαιζα F1 Race. Είναι τόσο σημαδιακό ότι έπαιζα αυτό το παιχνίδι. Και στην τηλεόραση λοιπόν βλέπαμε Φόρμουλα 1 στο San Remo της Ιταλίας με τον Άιρτον Σένα. Ο Άιρτον Σένα λοιπόν, για όσους πάλι δεν γνωρίζουν, εκείνη την εποχή, εκείνη τη μέρα μάλλον, ήταν 34 ετών. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κερδίσει 3 παγκόσμια πρωταθλήματα F1. Είχε περίπου 40 Grand Prix κερδισμένα, κάπου 65 με 70 pole positions. Ήταν ένα παιδί θαύμα που ξεκίνησε από μικρός, ήταν Βραζιλιάνος, από μια πάρα πολύ εύπορη οικογένεια στην Βραζιλία. Αν θυμάμαι καλά, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας είχε γεννηθεί, με επιφύλαξη βέβαια αυτό. Από μικρός ο πατέρας του, επειδή λάτρευε το μηχανοκίνητο αθλητισμό, τον είχε βάλει στα karts, στα go-karts, ο οποίος πήγαινε πάρα πολύ καλά. Έδειχνε δηλαδή από πάρα πολύ μικρός το κορυφαίο οδηγικό του ταλέντο και όσο μεγάλωνε και με την μεγάλη οικονομική υποστήριξη της οικογένειάς του, μπόρεσε να κάνει αυτό που αγάπαγε, να το πηγαίνει ένα σκαλί πιο πάνω, γίνοντας έτσι νούμερο ένα
κάποια στιγμή αργότερα στην πατρίδα του, στην οδήγηση, πέρασε από όλα τα στάδια, από Φόρμουλα 3 κτλ. Μέχρι και κάποιους αγώνες, νομίζω DTM είχε ανοίξει στο Nürburgring το 1989 ή το 1991, κάπου εκεί. Οδηγούσε οτιδήποτε είχε σχεδόν 4 τροχούς. Και έτσι λοιπόν κάποια στιγμή ξεκινάει λοιπόν στη Φόρμουλα 1. Honda, Williams, και γενικά το όνομά του, για να μην μακρηγορώ, ήταν ένας θρύλος. Ήταν ένας θρύλος αυτός ο άνθρωπος. Έδειξε από πολύ μικρός δηλαδή ότι ήταν ικανός να προσφέρει και να κάνει πάρα πολλά πράγματα στην Φόρμουλα 1. Και γενικά το όνομα Σένα, όπως και άλλα ονόματα του Prost τότε, Νίκη Λάουντα, Μπαρικέλο και τότε ο Σουμάχερ που ξεκίναγε τα πρώτα του βήματα, ήταν πολύ γνωστά, ήταν πολύ έβριχα ονόματα τα οποία τα γνώριζες, ήθελες δεν ήθελες, ήσουν μικρός, μεγάλος κτλ. Δηλαδή έλεγες Σένα και ήταν πραγματικά σαν εκείνη την περίοδο να έλεγες Τζόρνταν, να έλεγες Μαραντόνα, να έλεγες, δεν ξέρω εγώ, you name it, Μάικλ Τζάκσον. Ήτανε ρε παιδιά, ήτανε νούμερο ένα. Οπότε λοιπόν, την περασμένη μέρα στα δοκιμαστικά είχε σκοτωθεί ένας νέος πιλότος της F1 στην ίδια πίστα και ο Σένα είχε πει ότι να μην γίνει αυτός ο αγώνας, ξέρω εγώ, να μην πραγματοποιηθεί και τα λοιπά, γιατί υπήρχαν κάποια πολύ σημαντικά προβλήματα που έπρεπε να λυθούν γενικά με την ασφάλεια της F1 και συγκεκριμένα τότε ήταν και ο Alan Prost είχε ήδη τελειώσει την καριέρα του πριν 1 ή 2 χρόνια και ήταν σαν παρουσιαστής του σπικάς δηλαδή για τη Formula 1 και είχε πει και στον Prost ότι δεν πρέπει να γίνει ο αυριανός αγώνας κτλ. Αυτός δυστυχώς εμένα ήταν και το τελευταίος του. Βλέπουμε λοιπόν, παίζουμε F1 Race, κοίταγα εγώ. Έπαιζα δηλαδή στο Game Boy με τις φόρμουλες, έβλεπα και στην τηλεόραση. Είχε ξεκινήσει εντυπωσιακή εκκίνηση όπως πάντα και τα λοιπά. Και στον 7ο γύρο, ξαφνικά ενώ παίζω, ακούω τον speaker να σταματάει να μιλάει. Λένε ο Σένα είναι εκτός, χτυπήθηκε ο Σένα. Και μένουμε όλοι κάγκυλο. Πραγματικά ήμασταν κάπου 4-5 άτομα στο σαλόνι, δεν μιλάγαμε για λίγο. Για να μην πω λίγο, τα πλάνα έδειξαν ότι ήταν περίπου 310 χιλιόμετρα πριν την είσοδο σε στροφή και για κάποιο λόγο το μονοθέσιο του δεν έστριψε, έφυγε μπροστά, έφυγε ευθεία και έσκασε στον τσιμεντένιο τοίχο με 225 χιλιόμετρα περίπου, καρφώθηκε. Είναι πάρα πολύ... Σου σηκώνεται τρίχα όταν βλέπεις το βίντεο ότι ο Σένα μέσα σε αυτά τα δευτερόλεπτα που κατάλαβε ότι βγαίνει εκτός πορείας φρέναρε, κατέβασε 80-90 χιλιόμετρα μέσα περίπου σε 2 δευτερόλεπτα. Ο άνθρωπος δηλαδή ήταν φοβερός στα αντανακλαστικά του, στα αντιδράσεις του, ήταν ένας κορυφαίος αθλητής επίσης, σωματικά, ψυχικά και ψυχολογικά, δηλαδή ήταν ένας άρτης, ήταν ένας πολύ ολοκληρωμένος πρωταθλητής και αυτό έχουμε να το λέμε δηλαδή όσοι fans και θυμόμαστε από τότε πως κατέβασε χιλιόμετρα γενικά στο μονοθέσιο του της Williams πριν χτυπήσει. Δυστυχώς ο Σένα εκείνη τη στιγμή ήταν εγκεφαλικά νεκρός, δεν πέθανε ακαριέα. Αμέσως πήγανε όλοι οι γιατροί, άμεσα κινητοποιήθηκαν όλοι. Του κάνανε μέχρι τραχειοκτομή, γιατί δεν είχε χάσει πάρα πολύ αίμα. Λένε ότι είχε χάσει περίπου 5 λίτρα αίμα μέσα σε ένα λεπτό, το οποίο αντιστοιχεί με το 90% του ανθρώπινου αίματος στο σώμα. Του κάνανε τραχειοκτομή, τον πήρανε και ξαφνικά ήρθε και ελικόπτερο και έφυγε κατευθείαν για το νοσοκομείο, αεροπορικός. Είχαν όλοι μείνει μέσα, απ' έξω, η θυή μου, ο πατέρας μου, όλοι αυτοί ξαφνικά τα παρατήσαν όλα έξω και μπήκανε μέσα στο σπίτι να δούνε
δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έγινε. Πραγματικά και ο Έλληνα speaker τότε που κάλυπτε τον αγώνα δεν ήξερε και αυτό τι είχε συμβεί. Δεν ξέρανε αν ζούσε, αν είχε πεθάνει. Αυτά τα μάθαμε αργότερα. Τα μάθαμε το ίδιο βράδυ βασικά. Βλέπαμε κάποιες εικόνες, κάποια πλάνα που είναι με το κράνος του που τον βγάζουν. Δυστυχώς είχε φύγει ένα κομμάτι και λένε ότι ένα μέταλλο του πέρασε από μέσα, πέρασε το κράνος και καρφώθηκε στο κρανίο, ήταν εγκεφαλικά νεκρός από αυτό και από την πρόσκρουση και ότι έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι από την ανάρτηση και του χτύπησε την αριστερή μεριά του κράνους και του σπάσε μάλλον και τον αφιένα. Και το απόγευμα ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Άγιον Σένα ήταν νεκρός. Ξέρω ότι είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό το mood, αυτά που λέω. Είναι όμως είναι η αλήθεια, είναι κάτι το οποίο μας στιγμάτισε πάρα πολύ τότε, γιατί απλά δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Όπως και επίσης και αργότερα, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι αυτό που έπαθε ο Σουμάχερ, όχι βέβαια μέσα στην πίστα, αλλά όταν έκανε σκι. Θεωρώ πολύ οξύμορο ότι έπαιζα F1 Race εκείνη τη στιγμή στο Game Boy και έγινε αυτό που έγινε ενώ βλέπαμε τηλεόραση. Δεν ξέρω, δεν ξεχάζω ποτέ αυτή τη στιγμή βασικά, και αργότερα όταν πήρα Master System που ήταν η πρώτη μου κονσόλα της Sega, το οποίο το έχω από τότε, δεν γίνονταν να μην το πάρω αυτό εδώ. Το Ayrton Senna Super Monaco GP2. Ο Senna λοιπόν είχε ξεκινήσει, να πούμε τώρα και αυτό το story, υπήρχε πρώτα το Super Monaco GP, το οποίο έχω την αφήσα το εκεί, είναι από Mega Drive βέβαια, δεν το έχω στο Mega Drive. Μετά από αυτό το επεισόδιο, έτσι τώρα λίγο που το θυμήθηκα, θα το πάρω για Mega Drive. Υπήρχε στα arcade λοιπόν, από τη Sega κλασικά, κυρίαρχο στα arcades, υπήρχε το παιχνίδι το Super Monaco GP, το οποίο έμπαινε ο παίκτης μέσα σε ένα μονοθέσιο σαν αυτό που ήταν του Senna, το Marlboro, με τους sponsors Marlboro, Τριγύρω κτλ. Είχε κάνει θράψη στα arcades τότε, γιατί και ο Senna ήταν γενικά στα φόρτη του και είχε βγει και το πρώτο παιχνίδι στο Mega Drive και για τον δεύτερο τίτλο ονομάστηκε Ayrton Senna Super Monaco GP2, το οποίο παιδιά είναι του 1992, είναι δύο χρόνια πριν πεθάνει αυτός ο υπεραθλητής. Και πώς έγινε τώρα αυτή η συνεργασία? Καταρχήν να πούμε ότι ο Σένα στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχε μέγιστη συμβολή σε τεχνικά σημεία, σε στοιχεία ρεαλισμού, το πώς δουλεύει η φόρμουλα, πώς θα παίρνει τις ροδές κτλ. Έχει να κάνει τον ρεαλισμό στην επιτάχυνση, στο φρενάρισμα. Είχε τη συμβολή την προσωπική του στις πίστες που φαίνονται στα levels. Η δουλειά η οποία έχει γίνει στο Mega Drive είναι απίστευτη και είναι πραγματικά μια 100% αντάξια μεταφορά της arcade έκδοσης και είναι και η καλύτερη version που μπορείτε να το παίξετε όσοι δεν το έχετε αυτό το παιχνίδι. Εγώ είχα πάρει τότε, γιατί είχα το Master System, αυτό εδώ, Zegerton ελληνικό, SID μέσα, το παιχνίδι είναι καρφωμένο στο παιδικό μου Mega Drive που βρίσκεται μέσα στη βιτρίνα και εδώ τον βλέπουμε. Το παιχνίδι, να πω ότι το είχα πάρει τότε και δεν το έχω τερματίσει. Είναι αρκετά δύσκολο, αποτελείται από 16 επίπεδα. Ο Σένα λοιπόν πώς έκανε συνεργασία με τη Sega. Ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Sega, πριν δουλέψει στη Sega, ήταν στη Honda, στην Ιαπωνία. Και ήταν και συγκεκριμένα στο τμήμα της F1, οπότε γνώριζε ήδη τον Σένα από εκεί. Και τι έγινε λοιπόν τώρα? Την Tech Toy την γνωρίζετε, τον publisher στη Βραζιλία που έχει φτιάξει το Tech Toy, τη σειρά, τα Master System κτλ. Και κάποια παιχνίδια που έκαναν publishing κτλ. Επειδή ήταν λοιπόν βραζιλιάνικη Tech Toy και ο Σένα βραζιλιάνος, τον προσέγγισαν. Και επειδή και ο Σένα είχε και την γνωριμία με τον Σοϊχίρο από την Sega of Japan, αποφασίσανε λοιπόν να δημιουργήσουν
το δεύτερο μέρος του Super Monaco GP, που θα έχει tribute το όνομά του και θα είναι μια αποκλειστική λοιπόν συνεργασία και ένα σπονσοράρισμα με το να έμεινε στο. Πήγε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες που μπορείτε να δείτε στο ίντερνετ σχετικά με τον Σένα να παίζει στο μονοθέσιο, στο arcade. Υπάρχει η πολύ κλασική φωτογραφία που περνάει τώρα και δείχνει τον Σένα που σηκώνει το κύπελο της Sega με τον Sonic, το οποίο αυτό κάπου βρίσκεται νομίζω στα γραφεία της Sega of Japan, αν θυμάμαι καλά. Επίσης πάνω στη στολή του υπήρχε και η Sega σαν σπόνσορας, σαφώς εκείνη την εποχή αυτό κάνει μεγάλη συνεργασία. Και πραγματικά ήταν τόσο ευχάριστο όλο αυτό και το θυμάμαι αυτό στα περιοδικά να, εκείνη την εποχή, το 92 όταν βγήκε, το θυμάμαι να υπάρχει, απλά δεν είχα Master System για Mega Drive, οπότε δεν το είχα πάρει, αρκόμουν μετά στο F1 Race να παίζω. Και θέλω να κλείσω δηλαδή ότι ο Σένα είχε πάρα πολλά να δώσει, σήμερα θα ήταν 61 ετών αν ζούσε. Ήταν κάτι πάρα πολύ άδικο. Ο Σένα επίσης ήταν ένας από τους πιλότους της F1 εκείνης της εποχής που φωνάζανε για την ασφάλεια τόσο των μονοθέσεων όσο και το περιμετρικά των πιστών. Είναι δηλαδή ηρωνία ότι τη μέρα την προηγούμενη του θανάτου που σκοτώθηκε ο νεαρός οδηγός συζήταγαν με τον Πρόστο ότι πρέπει να κάνουμε κάτι γενικά για την ασφάλεια, ας πούμε, περαιτέρω. Δεν γίνεται, ας πούμε, να χάνονται έτσι οι άνθρωποι. Θυμάμαι ο Άρης Σταθάκης στην εκπομπή 4 τροχή να λέει ότι στη Φόρμουλα 1 μέσα σε 40 χρόνια είχαν σκοτωθεί 22 άνθρωποι μέχρι τη μέρα που σκοτώθηκε ο Σένα. Και ότι γενικά ο Σένα προσπαθούσε πάρα πολύ να το φτιάξει αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το θάνατό του, αμέσως παρθήκανε αποφάσεις για σοβαρό έλεγχο τεχνικών θεμάτων που αφορούσαν την ασφάλεια τόσο των μονοθεσίων όσο και των πιστών. Και πιστεύω ότι αυτό είναι μεγάλη παρακαταθήκη, γιατί αυτό που έκανε ο Σένα, αυτό το όνομα που άφησε, αυτός ο θρύλος, όλο αυτό που συνέβη, ίσως έβαλε ένα, όχι ένα λιθαράκι, έβαλε έναν ογκόλυθο μεγάλο για να μην χαθούν αδίκως περισσότερες ζωές στο μέλλον. Αυτά είναι ολίγης με τον Άιρτον. Βασικά για τον Άιρτον μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχω διαβάσει και μια εγκυκλοπαίδειά του, ξενόγλωση. Υπάρχουν και πάρα πολλά ντοκιμαντέρ που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Δεν είναι τώρα να κάτσουμε να τα πούμε εδώ περαιτέρω. Εγώ ήθελα απλά να κάνω έτσι μια ιστορική αναφορά για αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο, τον τεράστιο αθλητή, μια φοβερή προσωπικότητα που δεν ήταν σνόμπ, που προερχόταν από μια πάρα πολύ φτωχή χώρα, ασχέτως αν ο ίδιος ήταν εύπορος οικονομικά από την οικογένειά του, ήθελε να βοηθήσει. Ήταν ένας θρύλος όπως ο Πελέ για την Βραζιλία, ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο εκείνης εποχής που αναγνωρίστηκε παγκοσμίως και έφυγε πάρα πολύ νέος, έφυγε 4 ετών και πραγματικά όλοι μας λέμε τι παραπάνω θα μπορούσε να είχε δώσει ο Άιρτον αν δεν είχε χαθεί άδικα εκείνη την εποχή. Αυτά με τις αναμνήσεις μου. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα σαν χτες. Πολλές φορές που έχουμε πρωτομαγιά έρχεται πάντα backtrack στο μυαλό μου ότι άρε φίλε, τότε χάθηκε ο Σένα που τον έβλεπα την τηλεόραση. Και κάθε χρονιά μου έρχεται αυτή η ανάμνηση. Και επειδή ήρθε και σήμερα, αποφάσισα να κάνω έτσι αυτό το μικρό επεισόδιο αναφορά, ένα ταπεινό tribute από μένα για αυτόν τον τεράστιο άνθρωπο. Άιρτον Σένα λοιπόν, και πάμε έτσι λίγο χαβαλεδιάστηκα στο όρθιο, στο stand, το promo kiosk Sega της Zegatron. Πάμε να παίξουμε έτσι λίγο στο Master System με την κάμερα από μακριά, έτσι για χαβαλέ 5 λεπτάκια. Φύγαμε.
Ξεκινάμε. Πολύ ωραία η απόδοση, η εικόνα. Πάμε ένα free practice. Κάτσε να θυμηθώ τα options. Τι έχει, level, beginner, τα BGM κλασικά. Οκ. Πάμε πίσω. Το συγκεκριμένο είναι και old school way συνδεδεμένο το Master System, γιατί είναι με RF σύνδεση. Το μονταρισμένο είναι στην δίπλα CRT που έχω. Οπότε εδώ το παίζουμε και official όπως ήταν τότε και στα stands των μαγαζιών. Λοιπόν, πάμε ένα free practice, έτσι, λιγάκι. Κοιτάξτε παιδιά, είναι τρομερή απόδοση της εικόνας. Αυτή είναι πραγματική φωτογραφία και έχει γίνει πάρα πολύ καλή μετάβαση συμπίεσης. Αμερική. Φύγαμε. Η ήχη ήταν λίγο αστεί. Ναι, εντάξει, έχει και τις ταχύτητες, έτσι το είχα ξεχάσει βέβαια αυτό. Παίζει και με κατεβάσματα. Ανεβάσματα. Οπα, πάμε. Οπα, φρένα. Ου, γίναμε. Βλέπετε πως πινιάρει κιόλας. Έχω να το παίξω το γυμνάσιο, παιδιά, αυτό το παιχνίδι. Έλα ρε, ανέβασε. Πέμπτη. 326 τελικιάζει, αλλά ναι, πρέπει να κατεβάσουμε και λίγο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι η έκδοση για Mega Drive, εντάξει, είναι άπιαστη, είναι αλλού. Τα γραφικά τώρα, εντάξει, τι να πούμε για τα γραφικά, είναι οχτάμπιτα. Lap time, 1.17. Πάμε να δούμε αν θα κάνουμε ένα καλύτερο lap time, αν και δεν ξεκινήσαμε καλά. Κατέβασε. Πάμε. Για να δούμε, θα κάνουμε ένα καλύτερο lap time. Αχ, με τίποτα. Ακούστε, η ήχη λες και είναι από ένα αρκανόιντ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Είναι μέχρι να καταλάβεις πώς ανεβάζεις τα χείρια, δεν είναι αυτόματο. Θέλει συνήθεια. Επίσης, και στο Mega Drive, από όσο έχω διαβάσει, είναι τρομερά δύσκολο και εκεί, ειδικά να κάνεις και την προσπέραση στις φόρμουλες. Πολύ θα ήθελα αν ζούσε ο Σένα, τι τυχόν παιχνίδια θα μπορούσε να αποδώσει στο Saturn ή ακόμα καλύτερα στο Dreamcast. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πραγματικά θα ήμουν περίεργος στην εποχή μετά των 3D Polygons, ξεφεύγοντας από αυτό εδώ, από αυτήν εδώ την εικόνα, της προοπτικής, του βάθους. Και ναι, έριξα το σκορ μου, λάθος, δεν έριξα το σκορ, έριξα τον χρόνο μου κατά 6 δευτερόλεπτα γρήγορότερα. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, έτσι ένα sneak peek με Mega Drive κιόλας χειριστήριο κουμπωμένο. Το Master System ήταν εδώ, αλλά βαριόμουν να το συνδέσω, είναι στο άλλο Master System. Έτσι λίγο να δείτε πώς ήταν αυτό το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν, ένα σύντομο επεισόδιο, σφινάκι της τελευταίας στιγμής. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν έχετε σχόλια και αναμνήσεις να αφήσετε για το Σένα, θα χαρώ να τα δω. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη Κυριακή, να έχετε και μια όμορφη Δευτέρα, αύριο που είναι αργία, και να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια, φίλοι μου.